Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, το πρόβλημα των χαμηλών τιμών παραγωγού για το σύνολο σχεδόν των αγροτροφικών προϊόντων, τις οποίες επιβάλλουν οι εμπορικομήχανοι, που σε συνδυασμό με το περιορισμένο κόστος παραγωγής, τις συνεχιζόμενες περικοπές της επιδοτήσης, ενισχύσεις, τη μείωση της παραγωγής λόγω ζημιών της κακοκαιρία και της αρρώστιας, τα φορολογικά, ασφαλιστικά και άλλα χαράτσια αποδεκατίζουν το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτά είναι τα προβλήματα που έβγαλαν τους αγρότες και κτηνοτρόφους τα τελευταία χρόνια στους δρόμους, στα μπλόκα. Αυτό που καταφέραμε μέσα από τους αγώνες των αγροτών τα τελευταία χρόνια ήταν να ξεκαθαρίσουμε τους δύο δρόμους που υπάρχουν στο αγροτικό κίνημα, να ξεδιαλύνουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος, να κατανοήσουμε από πού πηγάζει αυτή η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έγινε φανερό ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας, ποιοι βρίσκονται στο πλάι μας, αλλά και ποιοι βρίσκονται απέναντί μας. Γι' αυτό το λόγο, οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι νέοι αγρότες που παλεύουν και αγωνίζονται για το ψωμί τους, που βασανίζονται από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, πρέπει να σταθούν με το κεφάλι ψηλά και να στηρίξουν το κουκουέ παντού, τόσο στις ευρωεκλογές, όσο στην περιφέρεια και στους δήμους. Το κουκουέ ποτέ δεν κορόδεψε για να ψαρέψει κάποιες ψήφους. Όσο πιο ισχυρό βγει το κουκουέ παντού, τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στις κυβερνήσεις, κόντρα σε περιφερειάρχες και δημάρχους, που είναι τα καλά παιδιά του κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ακουστεί δυνατά η φωνή των λαϊκών διεκδικήσεων για έργα και υποδομές και στην Ήπεθρο, για υπηρεσίες προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια για τις συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παλεύει τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που αυτή υπηρετεί. Είπε την αλήθεια για την ΕΟΚ, την ΟΝΕ και την ΚΑΠ, τις επιδοτήσεις και τις αναδιαρθρώσεις, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις και τις περιφέρειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγροτική οικονομία. Εξαιτίας αυτών των πολιτικών, κέρδωσε η Κεντρική Μακεδονία, χιλιάδες αγρότες ξεκληρίστηκαν, εγκατέλειψαν τις καλλιέργειές τους και επιδεινώθηκε η θέση μας. Χιλιάδες απειλούνται με κατασχέσεις στην περιουσία τους. Πουλάμε τζάμπα στους εμπόρους για να πλουτίζουν τα μονοπόλια, διάθεση των αγροτικών μας προϊόντων και τα γνωστά σε όλους τα καρτέλ, τόσο στο γάλα όσο και σε άλλα προϊόντα. Ο ανταγωνισμός τους κλείνει εργοστάσια, όπως τα εργοστάσια της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, και οδηγεί στη συγκέντρωση της παραγωγής και της εμπορίας σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Έτσι διαθέτουν ακριβά τα προϊόντα μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αγοράσει ο λαός, και μένουν όλο και περισσότερες ανικανοποίητες στις κοινωνικές ανάγκες για φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Το ΚΚΕ διαθέτει τις δυνάμεις του για τη στήριξη των αγροτικών αγώνων και διεκδικήσεων, εναντιώνεται στην ποινικοποίησή τους. Μάχεται στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Αγωνίζεται για να διαμορφωθεί η συμμαχία ανάμεσα στους βιοπαλιστές αγρότες και τους εργαζόμενους, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα για να εμποδίσουμε και να βάλουμε τέλος στη βάρβαρη λαϊκή πολιτική. Η ψήφος στο ΚΚΕ και στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και στους Δήμους είναι η μόνη ψήφος διεξόδου για τους φτωχούς αγρότες, συνολικά για το λαό. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν μπροστά και στις τρεις εκλογικές μάχες είναι: θα συνεχίσουμε στον ίδιο δοκιμασμένο δρόμο ή θα βαδίσουμε σε ένα διαφορετικό δρόμο, αυτόν της αντεπίθεσης, της πάλης, με σημεία της σύγχρονης ανάγκης του λαού. Ευχαριστώ πολύ.